Το κορίτσι με το φεγγάρι στο χέρι του Μενέλαου Λουτέμι. Το θυμότανε πάντα δυνατά τις μέρες και τις νύχτες, σαν όνειρο, σαν μοσκοβολιά, και έλεγε, το έλεγε όλες τις στιγμές και το παράγγελνε με πάθος τον εαυτό του. Αν γλίτωνε, αν ξανανέβαινε στο φως, να ψάξει να κοσκινήσει όλον τον κόσμο, ώσπου να τη βρει, όποια κι αν ήταν, όπως και να την έλεγαν, και να σκύψει να της φιλήσει τα χέρια, να τη γεμίσει με δακρυσμένα ευχαρίστω. Εκεί μέσα που τον έθαψαν, που τον είχαν σαλίψαν ορυγμένο, λαχτάρισε και δίψασε. Δίψασε για ένα σημαδάκι χλόι, για μια σταλίτσα του απάνω κόσμου. Ένα γέλιο μικρού παιδιού ή ένα τζιτζίκι. Κάτι που να μη θυμίζει αυτόν τον μουκλιασμένο και πνιγερό τάφο. Εκεί κάτω τα είχε ξεχάσει όλα. Το χρώμα του κόσμου, τη μέρα. Τι χρώμα είχε αλήθεια η μέρα? Ήταν γαλάζια ή άσπρη? Γιατί εδώ τα μάτια του ήταν άχρηστα, περιτά. Εδώ ζούσε μόνο με τα αυτιά και τα δάχτυλα. Την πρώτη μέρα που τον κατέβασαν είχε μαζί του και τη μύτη του, μα ύστερα την έχασε. Τον έπιασε καταρροή και ανόστησαν όλα. Πρόφτασε μονάχα να μυριστεί ότι βρωμούσε βαριά και ανυπόφορα εκεί μέσα. Κάτι σαν υπόνομος, σαν λάκκος ψωφιμιών, ότι βούιζε σαν βαθύ πιθάρι. Ύστερα όλα μπερδεύτηκαν. Το σκοτάδι τα κατάπιε και τα φάνησε όλα. Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι στον Άδη. Έτσι άχαρα, έτσι στιφά. Μόνο που τώρα πρέπει να του πάρουν αυτό το όνομα και να το λένε απομόνωση. Θα του ταιριάζει περισσότερο. Είχε μια πίκρα που την έφερε μαζί του απ' έξω, ότι δεν πρόφτασε να δει το φεγγάρι. Το σπίτι που κρυβότανε ήταν παράμερο, σαν μια γούβα, με τα παράθυρα πάντα κλειστά, πάντα, μέρα και νύχτα. Α, το φεγγάρι, έπρεπε να είχε προφτάσει να το δει. Όμορφα είναι και με τον ήλιο, α ναι, και με αυτόν είναι πολύ όμορφα, μα με το φεγγάρι. Μα αυτό είναι αλλιώτικα. Ο κόσμος γίνεται μαγευτικός σαν παραμυθένιος. Σκέψου, αυτός και εκείνη, το ολγάκι με το φεγγάρι. Βράδυ Αττικό και το φλίαρο ζεστό χεράκι της χωμένο στο δικό του, το ολγάκι. Ακουμπισμένο απάνω του σφιχτά στο ξύλινο καναπεδάκι και από πάνω η ακακία με το φεγγάρι μπλεγμένο στα κλαριά της. Ολγάκι, κόψε μου εκείνο το χρυσό μήλο. Κλείσε τα μάτια, να στο κόψω. Το μάγουλό της τρυφερό, μεταξένιο, τριβότανε με ένα μικρό οθρόισμα απάνω του. Ό,τι γλυκό και μοσκοβολημένο φεγγάρι. Τώρα που να είναι, τι να κάνει, το ολγάκι. Ήταν τρυφερό, το μόνο τρυφερό συναπάντημα της ζωής μου. Μικρό ολομόναχο, ανίδεο από τη ζωή και τις παγίδες της. Γελούσε σαν φρισκό κομμένο ρόδι και δεν έβλεπε τους λύκους που ακόγιζαν γύρω της τα δόντια τους. Το είχε ανταμώσει λίγο πριν από το κρεμό και τάρπαξε και το σφίξε πάνω στο τίμιο στήθος του. Και το καλόπιασε και γιακούμπησε στο μπράτσο του και πάτησε θαρετά. Μα αν γλίτωσε το ολγάκι από τον γκρεμό και από τα δόντια των λύκων, άλλος γκρεμός, ένας αληθινός τάφος, ανοίχτηκε για τον ίδιο. Άλλοι λύκοι άρχισαν να μυρίζουν τα δικά του τα βήματα. Το κατάλαβε στην ώρα και της το είπε. Κίνη έτρεμε. Ξέρεις, ολγάκι,
το καταλαβαίνω πως η ανάσα μου εδώ πάνω θα είναι λίγη. Μια μέρα θα με σύρουν σαν φωνιά, ναι εμένα, θα μου ζητήσουν να πατήσω το ψωμί μου, να παραδώσω τους συντρόφους μου, να βρίσω το δίκαιο του μυστικού, να πω ήμαρτον για όλα που αγάπησα και εγώ θα πω όχι. Και τότε Ολγάκη, δεν έχουμε καιρό να στο εξηγήσω γιατί, τότε μπορεί να με κρεμάσουν ανάποδα ή να με θάψουν ζωντανό και να με κρατούν κρεμασμένο ή θαμένο ώσπου να πέσω να παρνηθώ. Τότε Ολγάκη θα μείνεις ολομόναχο και πρέπει να σφίξεις τα δόντια σου. Παντού παραμονεύουν ελίκοι, διψασμένοι για πλάσματα σαν και σένα. Πρέπει να σφίξεις τα δόντια και να περιμένεις ώσπου να με ξεθάψουνε, γιατί κάποτε θα με ξεθάψουνε, θα κουραστούνε και θα με ξεθάψουνε. Τότε θα μου ξαναδώσεις πάλι να σφίξω το χεράκι σου και δεν θα τα αφήσω πια ποτέ. Πού να είναι άραγε τώρα το μικρό του, το ολό μικρό του, Ολγάκη. Εδώ κάτω όλα ήταν μαύρα σαν κατράμι, όλα σκεπασμένα με νύχτα πηχτή. Μπερδεμένα τα μερόνυχτα, σμιγμένη νύχτα με τη μέρα, σε μια μόνη νύχτα χωρίς σύνορα. Είχε πάψει να πια να μετράει, γιατί από πού να αρχίσει, με τι να μετρήσει. Εδώ ήταν όλα ένα μονοκόμματο σκοτάδι, οι ώρες, τα λεπτά, οι μήνες και τα χρόνια. Τα ρολόγια και τα καλαντάρια ήταν για αυτούς που ζουν στο ξέφωτο του κόσμου, που έχουν τα μάτια και που τους χρειάζονται τα μάτια. Εδώ ζω να θα πει ψηλαφώ. Έτσι σερνόταν αυτή η άσωτη μαυρίλα, έτσι λίμναζε αυτή η ασήκωτη πίσα που απάνω τη λένε χρόνο. Κι έτσι θα σερνόταν και έτσι θα λίμναζε αν δεν γινόταν αυτό το θαμποτικό και πρωτάκουστο, αν κάποτε ξάφνου δεν γινόταν φως. Τι ήταν, από πού ξεκίνησε, τι ζητούσε. Δεν ήξερε. Η αλήθεια είναι ότι έγινε, ότι κάποτε μέσα στα βαθιά έγκατα έπεσε φως. Μόλις το είδε, έτριψε καλά τα μάτια του, κούνησε το μυαλό του, μην ήταν ψέμα, μην τον περιπέζανε τα όνειρα. Όχι, ήταν αλήθεια. Σύρθηκε με τα τέσσερα και κόλλησε τα μάτια του στη τρυπούλα του κελιού. Ήταν φως. Ένα κορίτσι, όνειρο. Ένα κορίτσι αλαφροπάτητο περνούσε με το φεγγάρι στο χέρι. Φίλησε το βρώμικο σανίδι της πόρτας. Ήταν φως. Η ζωή ήταν ακόμα στη θέση της, μα δεν πρόφτασε να χαρεί. Χοντρά βήματα ακούστηκαν ξοπίσω της και με όλο του το σάστισμα μπόρεσε να ξεχωρίσει τη βαριά σιλουέτα του Σβάρτς, του βασανιστή και σκυλάνθρωπου που 10 ολάκυρα μοερόνυχτα τον πέδευε πριν τον θάψει εδώ μέσα. Ναι, ήταν αυτός, μα πού την πήγαινε την άγνωστη με το φεγγάρι. Δεν πρόφτασε να τη μελετήσει καλά, είχε μόνο ξεχωρίσει τα μαλλιά της, χρυσά πίσω από το φως και τον πόη της αρκετά ψηλό. Τίποτα άλλο. Τα βήματα πέρασαν και έσβησαν. Κάθισε να τρίβει τα μάτια του. Ήταν φως, ήταν αλήθεια. Ο κόσμος πέρασε από δίπλα του γρήγορος, σαν αστραπή, και χάθηκε πίσω από το διάδρομο. Έχωσε το κεφάλι του μέσα στα μπράτσα και απόμεινε εκεί. Πέρασαν ώρες, δεν θυμόταν πόσες. Σίγουρα δεν ήταν αληθινό ότι έτρεξε. Του φάνηκε. Όλα τα άφερε ο πυρετός. Ο πυρετός από τις κακομορφισμένες πληγές του. Έτσι θα ήταν. Κρίμα. Κοιμόταν. Το είχε κλεφτοπάρει έτσι, κουλουριασμένος όπως έμενε. Μπορεί να ονειρεύτηκε κιόλα. Ένα όνειρο γεμάτο φεγγάρια. Φεγγάρια και κορίτσια. Ένα παγκάκι, μια ακακία. Μα τι ήταν αυτό.
Σήκωσε το κεφάλι του, το φεγγάρι. Το κορίτσι με το φεγγάρι ξαναπερνούσε. Όχι, δεν ήταν όνειρο, δεν ήταν ψέμα. Αχ, εξαίσιο πέρασμα, χαμόγελο της ζωής. Υπάρχεις λοιπόν, και εσύ γυναίκα όποια κι αν είσαι, να είσαι ευλογημένη. Αφού υπάρχει το φως, όλα υπάρχουν. Τώρα μπορεί να κυλήσει όσος μαύρος χήμαρος θέλει. Η ζωή υπήρχε και τον περίμενε. Τότε ορκίστηκε αν ζούσε, αν ανέβαινε στο φως, να ψάξει να τη βρει και να τη βρει και να την προσκυνήσει, όποια κι αν ήταν, όπως κι αν την έλεγαν. Γιατί τον δυνάμωνε, γιατί κατέβηκε στα τάρταρα για να του φέρει το φως και την εκαρτέρηση. Έτσι θυμόταν, δυνατά επίμονα με πάθος, όλον τον κατοπινό καιρό όσος ήταν. Τον όρκο τον είχε βάψει στις πληγές του. Το θυμόταν και όταν σύρτηκαν οι βαριές αλυσίδες, γιατί κάποτε οι αλυσίδες σύρτηκαν και τον πέταξαν ξανά στο φως. Θυμόταν και τα λόγια που αλλάξανε πίσω του οι φύλακες. Μπορείς από την πέτρα την ξερή να βγάλεις νερό, απ' αυτόν δεν βγάζεις λέξη. Δίπλα στο ιεροξαπιστήριο ήταν ένα καφενεδάκι. Κάθισε στην πρώτη καρέκλα που σκόνταψε. Κάθισε γιατί δεν μπορούσε ούτε να δει, ούτε να σκεφτεί, ούτε να περπατήσει. Ακόμα ψηλαχούσε. Ήρθε ένας μεσόκοπος άντρας και στάθηκε από πάνω του. «Από κάτω έρχεσαι», του λέει με πονετική φωνή. «Φαίνεσαι, είσαι σαν χασές. Να σου φέρω ένα καφεδάκι, παιδάκι μου, να στυλωθείς». «Πόσο καιρό έχω», το ρωτά. «Πού να ξέρω, πότε σε πιάσανε, πέ μου και θα τον βρούμε». «Αρχές Απρίλη». «Σήμερα έχουμε τέλη του Νοέμβρη». «Τέλη του Νοέμβρη». 7 μήνες, 7 ολοστρόγγυλους μήνες, μόνο με ψωμί, νερό και ψωμί, που του το πετούσαν αμίλητη από την τρυπίτσα. Αμίλητη για να μην ακούσει ανθρώπινη μιλιά και να θαρρύσει. Ο καφετζής ξαναγύρισε με το δίσκο. «Πάρε παιδί μου», και απόθεσε το καφέ. Δεν τον πρόσεξε. Έπεσε πάνω στο νερό με λαχανιτό. «Μπάρμπα», του λέει, και γαντζώνει πάνω στο ρούχο του. «Μπάρμπα, όποιος κι αν είσαι, έκανε έναν όρκο εκεί κάτω και θέλω τώρα που βγήκα να τον ξεπληρώσω». «Ποιον, παιδί μου?», λέγε. «Κάποτε, δεν ξέρω πότε, μα μια μέρα ή μια νύχτα, δεν θυμάμαι, εκεί κάτω έγινε φως, ένα κορίτσι». «Άσε, ξέρω». «Ξέρεις?». «Ναι, άσε, ξέρω. Να, εκεί δά, στο στενάκι κάθεται. Τη βλέπεις εκείνη την πόρτα, την κανελιά με το χερούλι? Εκεί κάθεται». «Ποιος, το κορίτσι?». «Το κορίτσι. Δώσε στην πόρτα 3 χτυπησιές και θα σ' ανοίξουνε». «Το ξέρω το κορίτσι. Είναι το τελευταίο κελεπούρι του Σβάρτς. Έχει κανένα 2 μήνες που το σπίτωσε». «Του Σβάρτς», κάνει σαστισμένος. «Και καλά. Γιατί ο κύριος δεν πηγαίνει εκεί? Γιατί την κατεβάζει στο μαύρο κόσμο, κάτω στα έγκατα της γης?». «Άπιαστος κόσμος, παιδί μου. Χαλασμένος, πώς το λένε. Να, είναι ιδιότροπος, διεστραμμένος, βίδα. Πώς το λένε?». «Άσε, Μπάρμπα, κατάλαβα. Στην κανελιά πόρτα είπες?». «Άσε, κατάλαβα, γεια σου». Έχωσε τη σκούφια του βαθιά και έφυγε. Παραπατούσε σαν μεθυσμένος. Σερνόταν τείχο-τείχο ώσπου έφτασε στο χερούλι της καφετιάς πόρτας και κρεμάστηκε απάνω του. Ένα ξεπλημένο μούτρο χάραξε την πόρτα και τον κοίταξε στιφά-στιφά. «Πάενε παρακάτω, Χριστιανέ μου, δεν έχει». «Τι, δεν έχουμε λιανά». Έπιασε με δύναμη την πόρτα και την έσπρωξε μέσα. «Λιανά, λιανά είπες, για ποιον λοιπόν με πέρασες?». Η γριά τον μέτρησε φοβισμένη. «Καλά, κόπιασε. Μα τι ορίζεις?». «Θέλω...». Σταμάτησε. «Τι ήθελε?». Σκούπισε τον ιδρώτα του. «Θέλω τη...». «Μα πώς την έλεγα?». «Θέλω να τη...». «Απ' αυτή, τη λεγάμενη του Σβάρτς».
κάνει γριά και ξερογλύφεται. Δεν είναι για τα δοντάκια σου, καψερέ μου. Πάενε. Όχι, γιαγιά. Όχι, να μην χαρώ τα μάτια μου. Δεν. Πάενε, πάενε. Δεν είναι για κανέναν. Μη βλέπεις με εκείνον. Έχει το λόγο της. Ποιο λόγο? Κίνη ξέρει. Κάτι λέει, της έταξε. Δεν είναι της δουλειάς το κορίτσι. Μάτια μου, τράβα. Γιαγιά, κάνει και τη σταυρώνει τα χέρια. Δεν με κατάλαβες. Δεν με νοιάζει ποια νου είναι και τι κάνει. Εγώ θέλω μόνο να τη δω. Τίποτα άλλο. Μόνο να τη δω. Να τη δεις, άλλο και τούτο. Και γιατί? Κίνη την ώρα ακούστηκαν ξοπίσω βήματα. Να, πες τα στην ίδια, λέει η γριά. Άκου, Όλγα, κορίτσι μου. Στράφηκε. Κοντά του ήταν ένα τραπέζι. Τι είναι, γιαγιά? Ρώτησε το κορίτσι. Τότε έγινε κάτι σαν σεισμός, μα αυτός ωστόσο δεν έπεσε. Στάθηκε αντίκριτης σαν κέρινη σκιά, το μικρό του πάναγνο αλγάκι. Κίνη έπαιξε με δύναμη τα μάτια, ύστερα τάκρισε και περίμενε τα νύχια του. Δεν έγινε. Ο άνθρωπος που στεκόταν αντίκριτης έβγαλε αργά-αργά το σκούφο του και γονάτισε. Κίνη έπεσε στα χέρια της γριάς. Κάτι ζεστό άγγιξε το μέτωπό της. Ένα ζεστό στόμα πέρασε σιγά λεπτά με ευλάβεια από τα μαλλιά της. Κι ύστερα ξεμάκρυνε. Άνοιξε τα μάτια της. Ο άνθρωπος με το φιλί έφευγε. Κι η τραγιάσκα του ήταν ακόμα κρεμασμένη από το χέρι. Της ήρθε να φωνάξει, να τρέξει ξοπίσω του, να τον προφτάσει. Μα τα πόδια της ήταν κολλημένα. Ήθελε να του φωνάξει, να περιμένει, να δει πως θα πέφτει και πως θα φιλεί ένα-ένα τα βήματά του. Μα εκείνος είχε ξεμακρύνει. Ακούστηκε να κλείνει ξοπίσω του η πόρτα. Και τότε κατάλαβε και έμπηξε φωνή. Κατάλαβε πως τον τάφο που κατέβηκε για να τον βγάλει έμεινε για πάντα θα μένει η ίδια.